Του Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 841, το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο Μαλαχίας ο Προφήτης. Μαλαχίας ο Προφήτης, σελίδα 841, είναι το πρώτο κεφάλαιο με τη χάρη του Χριστού μας. Σελίδα 841, Μαλαχίας ο Προφήτης, το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέει ο Κύριος, «και εσείς είπετε, εις τι μας ηγάπησας? Δεν είναι το Ισάφ, αδελφός του Ιακώβ, λέει ο Κύριος, πλην ηγάπησα τον Ιακώβ? Τον δε Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωση και την κληρονομία αυτού κατοικία ερήμου, και αν οδόμ είπη, εμείς σε ταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τους ερημωμένους τόπους, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θέλουσιν οικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει. Και θέλουσιν ονομαστεί όριον ανομίας, και ο λαός κατά το οποίο ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και ο οφθαλμής σας θέλουσιν ειδή, και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθη ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φοβός μου? Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου και λέγεται, εις τι κατεφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρετε άρτον με μοιασμένον επί του θυασιαστηρίου μου και είπατε, εις τι σε εμοιάναμεν? Εις το ότι λέγεται, η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκατάκριτος. Και αν προσφέρει ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν? Και αν προσφέρει σχολώνει άρρωστον, δεν είναι κακόν? Πρόσφερε τούτο εις τον αρχηγό σου, θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν δεήθητη του Θεού διαναλεήσει μας. Εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είναι και μεταξύ σας, ως της ήθελε κλείσει τα στήρας, δια να μην ανάπτεται πύρε επί το θυσιαστήριόν μου ματέως? Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας. Διότι από ανατολών ηλίου ως δυσμόν αυτού το όνομά μου θελείστε μέγα μεταξύ των εθνών, και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα θελείστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Ο τελευταίος προφητικός λόγος του Κυρίου, που είναι φορτίο εις την πλάτη του τελευταίου προφήτου του Μαλαχία, γιατί στον Ισραήλ, στο Ιούδα υπάρχει τέλεια πνευματική παρακμή και αδιαφορία για τα πράγματα του Θεού. Είναι ο τελευταίος λόγος. Από εδώ και πέρα δεν ξαναμιλήσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, γιατί και να μιλήσει δεν ακούγεται. Τα αυτιά του είναι βουλωμένα, βρώμικα, δεν προσέχει καθόλου στο λόγο του Θεού, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή βλέπει, παρατηρεί όλα τα άλλα. Θα περάσουν αρκετά χρόνια, περισσότερα από 400 χρόνια, όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται ο προφητικός λόγος, το σχέδιο του Θεού όπως περιγράφεται στον Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη και στον τελευταίο προφητικό λόγο, περί του Ιωάννου, του βαπτιστού, ο οποίος θα έλθει προπροσώπου Κυρίου των δυνάμεων για να ετοιμάσει την οδόν αυτού, ώστε να επιστρέψουν ο λαός προς τον Κύριο,
και στη συνέχεια άμεσα θα έρθει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο οποίος θα κηρύξει ειρήνη εις τα έθνη. Και εν τέλει, το 70 μετά Χριστό, θα έρθει η πλήρης, η απόλυτη, η τέλεια καταστροφή του λαού Ισραήλ, γιατί δεν άκουσε, δεν πρόσεξε. Δεν εξεζήτησε από τον Θεό τη χάρη του και το ελαιός του, με μία λέξη δεν μετενόησε. Και πιάνει διάλογο ο Θεός με το λαό Ισραήλ και μέσα από το Μαλαχία ο Θεός πιάνει διάλογο και με μας. Γιατί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ιδιαίτερα εν πνεύματι Αγίου αρέσκεται να συνομιλεί μετά των φίλων αυτού. Με τους ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε, όπως εξέλεξε και το λαό Ισραήλ, το λαό του Ιακώβ. «Εγώ σας αγάπησα», λέγει ο Θεός, «με αγάπηση αιώνια, σας ήλκυσα με έλεος, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε την έκφραση και την εκδήλωση της αγάπης μου, δεν παρατηρείτε, δεν χαίρεστε, δεν εκμεταλλεύεστε την αγάπη μου, με αποτέλεσμα δεν απολαμβάνετε την αγάπη μου και την παρουσία μου». Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να μην καταλαβαίνει ο άνθρωπος πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός? Παραπονιόμαστε. Τα βάζουμε με το Θεό. Τα βάζουμε με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους του Θεού. Τα βάζουμε με όλους. Μερικές φορές τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Μερικές φορές. Αλλά συνήθως θα είναι όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Θεού, που δεν καταλαβαίνω την αγάπη Του. Τα βάζω με όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Θεού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω άκρη στη ζωή μου. Δεν μπορώ να βρω το βηματισμό μου. Πάω πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και ο Θεός, στον τελευταίο προφητικό του λόγο, αναφέρεται σε αυτό. «Σας αγάπησα». Και εσείς λέγετε, «Σε τι μας αγάπησες?» Επαναλαμβάνω ότι ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε πνευματική παρακμή. Δεν υπάρχει η χάρη στο έλεος και η δύναμη του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με αποτέλεσμα την αδιαφορία, τη χαλαρότητα και τη χλιαρότητα, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ούτε ακόμη την αγάπη του Θεού. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε από το Θεό αν δεν μας τα εξηγήσει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το τελευταίο σημείο της απομάκρυνσής μας από το Θεό είναι να μην μπορούμε να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός και στη συνέχεια εμείς τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Φοβερό είναι, αδελφοί, να μην μπορείς να καταλάβεις την εύνοια του Θεού, την επέμβαση του Θεού, τη χάρη και το έλεος του Θεού. Φοβερό είναι. Και αρχίζει να εξηγεί, μη τυχόν και καταλάβουνε. Τον Ισάφ εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα. Παρόλο που ο Ισάφ ήταν ο πρωτότοκος, αλλά επειδή κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια, τον απέρριψα. Και εξέλεξα τον Ιακώβ, όχι γιατί είναι καλύτερος, αλλά γιατί έτσι ήταν η πρόθεση του Θεού απ' αρχής. Το αποτέλεσμα της αγάπης και της απομάκρυσης του Θεού είναι
εύνοια Θεού και ταλαιπωρία και καταστροφή. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να αναφέρουμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, δεν συνειδητοποιεί, δεν είναι ευγνώμων, δεν δοξάζει, δεν ευχαριστεί το Θεό για την απόλυτη αγάπη Του, η συνέχεια Του δεν είναι καλή. Δεν μπορεί να είναι καλή. Δεν γίνεται να είναι καλή. Γιατί η Σαφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Ο άνθρωπος του Θεού που δεν καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού καταφρονεί τον ίδιο το Θεό που είναι αγάπη. Κατεστράφει ο Ισάφ, κατεστράφει το όριό του, η χώρα του. Και αν ακόμη πει ότι θα οικοδομήσουμε εκ νέου τους ηρημωμένους τόπους, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός θα οικοδομεί και εγώ θα καταστρέφω. Ό,τι και να κάνει, εγώ θα τον γκρεμίζω. Δεν ήταν απαρχής έτσι. Στην αρχή ό,τι έκανε πήγαινε καλά. Όταν πέρασε ο Μωυσής για να πάει στη γη της επαγγελίας, ο Θεός τον εμπόδισε να περάσει μέσα από τον Εδόμ, λέγοντας ότι είναι αδερφός σου. Μην πας να του κάνεις κακό. Όταν όμως αδίκησε τον αδερφό του λέγοντας, ο Θεός ερμηνεύοντας ότι με χαρά επέβλεψε και χάρηκε ιδιαίτερα για τον αφανισμό του Ιούδα στην εκπαιδευτική κρίση του Θεού προς τον Ιούδα και υπερηφανεύθηκε και έδειξε τον εαυτό του που ο Θεός τον είχε ευλογήσει, όταν δηλαδή διεπίστωσε ο Θεός τη μεγάλη αδικία να περιφρονήσει τον αδελφό του στην εκπαιδευτική κρίση του Θεού, τότε ο Θεός εμίσησε τον Ισάφ, από τον οποίον πήρε και τα πρωτοτόκια, γιατί τα κατεφρόνησε και την ευλογία. Ο Ισάφ απεμακρύνθη και ο Θεός τον μίσησε πότε? Όταν χαιρότανε για την ταλαιπωρία παρακυρίου του αδερφού του. Αυτό θεωρήθηκε το μεγαλύτερο βδέλυγμα του Ισάφ στα μάτια του Θεού. Αντί να σε ευγνώμων που κάνει χάρη ο Θεός σε σένα, φουσκώνεις και κοιτάς τον άλλον και λες καλά να πάθει. Αυτό δεν το αντέχει ο Θεός. Δεν αντέχει ο Θεός να χαίρεσαι στην ταλαιπωρία του αδελφού σου, του άλλου ανθρώπου. Δεν το αντέχει. Αγανακτεί και φτάνει μέχρι και να μισήσει τον άνθρωπο, όπως τον Ισάφ. Όμως το σχέδιο του Θεού πέρα από το Ισάφ, όταν ο Θεός μάλιστα λέγει το όριο του Ισάφ θα γίνει όριο ανομίας και θα είναι ο καταραμένος λαός τον οποίον καταράστηκε για πάντα ο Θεός, δεν θα δει πια καλό, τέλειωσε η συνομιλία του με τον Ισάφ, τότε θα καταλάβεις, ίσως καταλάβεις Ιούδα, λέγει ο Θεός, ότι εμεγαλύνθη ο Κύριος και έξω από τα δικά σου όρια. Δηλαδή ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, όχι μόνο σε σένα, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία και στο λαό του. Κάνει σε όλο τον κόσμο ό,τι θέλει. Γιατί είναι παντοδύναμος. Και τώρα εξηγεί το φοβερό σχέδιο του ο Θεός στο λαό του Ιούδα, απευθυνόμενος σε αυτούς τους οποίους εξέλεξε για να υπηρετούν τον Κύριο, τον ναό και το λαό. Τους ιερείς, τους υπηρέτες.
τους υπηρέτες που αποφάσισαν να υπηρετήσουν, γιατί θα μπορούσαν να αρνηθούν την εκλογή του Θεού. Όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει υπηρέτης. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ελεύθερος ον πάντων, αποφάσισα να δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας. Και η Καινή Διαθήκη αποτελείται από ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Και μας κάνει ο Θεός όταν αποφασίσουμε εμείς να πούμε αμήν στο Θεό. Απευθυνόμενος λοιπόν στους ιερείς τότε και τώρα, ο Θεός βλέπει καταφρόνηση. Γιατί, αν είμαι εγώ πατέρας σας, που είναι η τιμή μου, με τιμάτε. Αν είμαι εγώ Κύριος, που είναι ο σεβασμός σας σε μένα. Αλλά η προσφορά σας και η θυσία σας είναι μολυσμένη. Και είναι μολυσμένη γιατί είναι από τα τελευταία. Ό,τι περισσεύει δίνεται στο Θεό. Και για να καταλάβετε πόσο μολυσμένοι είναι αν αυτά τα προσφέρατε στον αρχηγό σας, στον αρχηγό της οικογένειας, αν τα παιδιά και η μητέρα προσφέρει μοιασμένη προσφορά, στον αρχηγό θα τη δεχτεί. Δεν είναι περιφρόνησης της γυναίκας προς τον άντρα, προς τον σύζυγο, η έλλειψη αγάπης, σεβασμού, τιμής. Δεν είναι προσβολή προς τον αδελφό σου, στον οποίο θέλεις να γίνεις υπηρέτης, η άρνηση της αγάπης, η έλλειψη τιμής, σεβασμού. Δεν καταλαβαίνεις ότι καταφρονείς, περιφρονείς όπως ο Ισάφ, αδικείς όπως ο Ισάφ και οδηγήσε στην καλύτερη περίπτωση σε εκπαιδευτική κρίση. Αλλά επειδή θα το κάμεις, λέει ο Θεός στο λαό του Ιούδα και στους ιερείς ιδιαίτερα, γι' αυτό και εγώ αλλάζω. Θα μεγαλυνθεί το όνομά μου έξω από τα όρια σου. Από ανατολών έως δυσμών αυτού, το όνομά μου θα είναι τώρα μέγα μεταξύ των εθνών. Δεν θα είναι μέγα σε σένα, λαέ που εξέλεξα. Δεν θα είναι μέγα σε σένα που έφερα και κάλεσα και πρόσθεσα στην εκκλησία μου. Το όνομά μου θα είναι μέγα έξω από τα όρια σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ουδείς των κεκλειμένων θέλει εισέλθει στο δείπνο, στο γάμο του δείπνου μου, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς. Δεν θέλω την προσφορά σας. Με ενοχλεί η προσφορά σου. Για ακούστε, αδερφοί μου, σας παρακαλώ. Με ενοχλεί η προσευχή σας. Μα είναι δυνατόν? Βέβαια. Για θυμηθείτε την προσευχή του Φαρισαίου, που ήταν ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός. Για κοίτα με, Θεέ μου, τι σπουδαίος είμαι. Όλα όσα γράφεις τα κάνω και δεν είμαι σαν κι αυτόν τον αμαρτωλό, τον τελώνει. Με ενοχλεί η προσφορά σας. Μακάρι να κλείνανε οι πόρτες του ναού, να μην φέρνετε τις προσφορές σας. Γι' αυτό σας εγκαταλείπω. Απομακρύνομαι από σας. Θα πάω αλλού. Σε άλλα έθνη. Σε άλλους ανθρώπους. Σε άλλες οικογένειες, σε άλλη εκκλησία. Αλλού θα πάω. Με ενοχλεί η προσφορά σας. Δεν είναι βάρεστη στους οφθαλμούς μου. Γιατί το κέντρο της είσαστε εσείς. Και όχι
ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Το κέντρο σας είναι η μεγαλοσύνη σας και όχι η μετάνοιά σας στις αμαρτίες σας. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να ενοχλούμε το Θεό. Να κηρύττουμε και να ενοχλούμε το Θεό, να προφητεύουμε και να ενοχλούμε το Θεό. Δεν μπορώ να σας ακούω. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί? Γιατί περιφρονούμε την αγάπη του Θεού. Γιατί δεν δίνουμε την τιμή που ανήκει σε αυτούς που ανήκει η τιμή. Δεν προσφέρουμε το σεβασμό σε αυτούς που ανήκει ο σεβασμός. Δεν δοξάζουμε τον παντοδύναμο Θεό. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η δικαίωση είναι από μέσα μας αυτοδικαίωσης και όχι άνωθεν δικαίωσης από Θεού. Κι όμως οι ιερείς εκλεγμένοι να υπηρετούν το Θεό, παιδιά του Θεού που το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και απογοητεύουν το Θεό. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο τους φράγησε ο Θεός για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δεν τιμούν ο ένας τον άλλον. Δεν τιμάει ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, τα παιδιά τους γονείς. Δεν τιμάει ο αδελφός τον αδελφό, δεν σέβεται ο αδελφός τον αδελφό. Κάνει ό,τι θέλει. Όπως του κατέβει στο κεφάλι του. Με τη βεβαιότητα ότι έχω δίκιο. Και μάλιστα πολλές φορές βάζουμε «ο Κύριος μου είπε» και λέμε βλακίες. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Σαν χλαμάρες. Και δεν ερχόμεθα στον εαυτό μας. Και δεν μετανοούμε και δεν επιστρέφουμε και δεν ταπεινωνόμεθα. Υπερηφανεύεται η καρδιά μας, επέρεται. Το πνεύμα μας. Κρίνουμε, κατακρίνουμε, καταδικάζουμε, τους βγάζουμε όλους άχρηστους. Πού είναι η τιμή στον αδελφό σου? Πού είναι ο σεβασμός σου στον άλλονε? Πού είναι η ευγνωμοσύνη σου στον πατέρα που σου χάρισε αδέλφια? Πού είναι η δοξολογία σου? Γιατί γκρινιάζεις, παραπονιέσαι? Θα φύγει. Και θα βρει άλλο λαό, άλλους ανθρώπους, άλλες οικογένειες. Και μέσα σε αυτές θα δοξαστεί γιατί θα βρει. Όχι επιπολαιότητα και σαχλαμάρες. Εγώ θα σου πω τι μου είπε ο Κύριος. Θα βρει άλλους ανθρώπους που θα λένε «Κύριε μίλησέ μας σε παρακαλώ». Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με στην αδυναμία μου. Με απόλυτη επίγνωση της αδυναμίας του. Και ο Θεός, αδερφοί, ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε. Ο Θεός μπορεί. Εμείς δεν μπορούμε. Και το σημαντικότερο είναι ο Θεός θέλει. Εμείς θέλουμε. Αμήν.